Hermannsson. Πέρασε από το σκριν του Νόκο, εκτέλεσε από την κορυφή, βρήκε καλά κλεισμένο από το ξεκίνημα. Έχει βάλει ένα lay-up και δεν έχει βρει καν την ευκαιρία να εκτελέσει από μακριά. Ο Νόκο μετά από πολλές προσποιήσεις, το σεωρώσω στον συμπαίκτη του, 14-8. Γρήγορα οι Γερμανοί θέλουν να απαντήσουν και θα το κάνουν με τον Νόκο. Και πάλι ο Σίγμα. Πέρασε από τον κεντρικό διάδρομο και άφησε την μπάλα με όλη τη δυνατότητα τον Τρούσκιν απέναντί του. Έδωσε ξανά στον Σίγμα. Βγήκε από τα σκριν και εκτέλεσε ο Χέρμανσον. Πρώτο εύστοχο τρίποντο για του Σίγμα. Χέρμανσον. Αντίθετα από το σκριν του Νόκο, άμεση εκτέλεση, η μπάλα στο στόχο. Αυτό που είδαμε πριν από μερικά δευτερόλεπτα ήταν το πρώτο των φιλοξενούμενων. Χέρμανσον. Εκτέλεσε μετά το σκριν του Νόκο, ξανά μέσα ο Χέρμανσον, έχει πάρει φωτιά. Χέρμανσον, εντυπωσιακό τελείωμα. Ζέψε ο Έριξον, έδωσε στον Χέρμανσον. Ακόμα και την τελευταία στιγμή της επίθεσης των Ρώσων βρέθηκε rebound από τον Χέρμανσον. Πέρασε γρήγορα στην άλλη πλευρά του γηπέδου. 7. Επέστρεψε στο παιχνίδι και ο Κάβανο, ενώ τώρα η μπάλα είναι στα χέρια του Χέρμανσον. Τον έκλεισε καλά ο Ποκράσοφ. Επιμένει ο Χέρμανσον, σίγμα για 3, ευστόχησε λίγο πριν από το ίδιο σημείο, το κάνει και τώρα. Χέρμανσον. Συνεργάζεται ψηλά με τον Κάβανο. Υψώσε την μπάλα γιατί έχει μισμάτσο Κάβανο. Καλάθι και φάουλ απέναντι στον Αλμπίση. Χέρμανσον. Αντίθετα από το σκριν του Κάβανο, πέρασε τον Αλμπίση, τελείωσε με το δεξί του χέρι την φάση. Γύρισε την μπάλα χωρίς να βλέπει ο Αγιόν, εκεί ήταν μόνο ο Χέρμανσον. Πέρασε πάλι ο Ισλανδός, τελείωσε άλλη μια φάση. Είναι εκπληκτικό. 75-77. Πολύ όμορφο παιχνίδι. Η Άλμπα προσπαθεί στο ανοιχτό γήπεδο το που προηγείται με 3. Έχει 13 δευτερόλεπτα στη διάθεσή της, 24 συνολικά για το παιχνίδι. Χέρμανσον. Είδε τον Σίγμα εντελώς ξεμαρκάριστο. Αυτός κλειδώνει της Zenit που θα πάει να κλέψει και λογικά θα σταματήσει το χρόνο με κάποιο φάουλ. Μπάλα έφτασε στερά στο προβάδισμα. Δηλαδή να αναγκάσει την αντίπαλό της να θέλει δύο κατοχές.